Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ούτε και κινδυνεύει με συγχώνευση το ΤΕΦΑ Σερών, αναφέρει με δηλώσεις της η πρόεδρος του ΤΕΦΑ Κατερίνα Μουρατίδου. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα καταγράφει ανωδική πορεία, διευκρινίζει η κυρία Μουρατίδου, η οποία τονίζει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει πράξη και η δέσμευση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαυρόγλου για αύξηση της χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το ΤΕΦΑ Σερών έχει ανωδική πορεία, ούτε ζητήματα συγχώνευσης. Νομίζω ότι είμαστε μακράν πέραν αυτών των φόβων υποψιών που ήταν οι διάχυτοι στο Αθηνά 1. Συνεχίζει το τμήμα στην πόλη των Σερών να παρέχει το έργο που μπορεί να παρέχει και που οφείλει να παρέχει στα πλαίσια του. Το κράτος δεν επηρεάζει. Όχι, εκτιμούμε ότι δεν μας επηρεάζει. Αφορά ενδεχομένως τμήματα που είναι ανενεργά, τμήματα που δεν έχουν ακαδημαϊκή παρουσία. Φοιτητές έχουμε ενεργούς φοιτητές, τόσους όσους αυτή τη στιγμή παρακολουθούν έτσι, στα έτη, στα αντίστοιχα έτη και στο ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Τώρα το θέμα της χρηματοδότησης, ξέρετε ότι με την οικονομική δυσπραγία που βρίσκεται η χώρα, δεν αφορά μονάχα το ΤΕΦΑ Σερών, αφορά συνολικά έτσι, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχουμε τη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας του κυρίου Γαυρόγλου ότι μέσα στο 2018 θα υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης και περιμένουμε την επαλήθευση των λεγόμενων ακριβώς. Η πρόεδρος του ΤΕΦΑ Σερών αναφέρθηκε και στην παγκόσμια κατάταξη Σανγκάη των Πανεπιστημίων στο θετικό πεδίο αθλητικές επιστήμες για το 2017. Σύμφωνα με τη διεθνή αυτή λίστα, η Σχολή Επιστημών της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται εντός των 100 καλύτερων σχολών στον κόσμο. Το δικό μας το τμήμα, η δική μας η σχολή, αυτή τη στιγμή βρίσκεται, το έχουμε ξαναπεί, στις 100 πρώτες θέσεις της Διεθνούς Κατάταξης Πανεπιστημίων με τη λίστα της Σανγκάης. Εκεί θα δούμε πανεπιστήμιο όπως το Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολονίας, το Αθλητικό Πανεπιστήμιο στο Λάβμπορο, έτσι, αμερικανικά, της Αυστραλίας. Οπότε έχετε και μια ικανοποίηση όταν βλέπετε. Έχουμε μια ικανοποίηση και έχουμε και ένα κουράγιο και μια ελπίδα να συνεχίσουμε και να επιτελούμε το έργο μας όπως το κάναμε μέχρι σήμερα.